ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση προσβάλλει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας και το Προεδρείο της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα με τον χρόνο υποβολής του νομοσχεδίου. Είναι απαράδεκτο. Είναι σε αντίθεση με οτιδήποτε προεκλογικά είχε εξαγγείλει και με όσα συζητήσαμε σε διάφορα νομοσχέδια. Δεν πρόκειται περί αριστείας, περί προχειρότητας και τυχοδιοκτικής, αν θέλετε, προσέγγισης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Υποτιμά τη Βουλή η κυβέρνηση με αυτό που κάνει. Μέσα σε 11 ώρες είναι και νέος ο Υπουργός και νέος ως άνθρωπος και πολιτικός. Θεωρώ δεν τιμά τη διαδικασία της πολιτικής αυτό το οποίο ζήσαμε. Μέσα σε 11 ώρες ζητήσατε να υπάρχουν μια πανσπερμία διατάξεων 9 διαφορετικών Υπουργείων, ενώ διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε υπογραφή αρμόδιου Υπουργού και δεν υπάρχει ακόμα. Βάζοντας σοβαρό το ζήτημα της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, και το έχουμε επισημάνει και πρέπει να το θεραπεύσετε άμεσα. Είμαστε, και δεν ξέρω τι θεραπεία μπορεί να υπάρχει. Είμαστε σε τροχιά ρύθμισης, γι' αυτό δεν το είπα. Όχι, στην κατεύθυνση που ζήτησε η Επιτροπή μας. Περιμένω να ακούσω τη ρύθμιση. Ελπίζω να μην είναι κανένα μπάλωμα, γιατί αν δούμε κανένα μπάλωμα θα το καταγγείλουμε και αυτό κοινοβουλευτικό. Γνωρίζω διαδικασίες που συζητιώνται, κύριε Πρόεδρε. Σε τροχιά επιφυλάσσουμε. Απόσυρση των συγκεκριμένων. Παρόλο που υπάρχει επιμονή ότι δεν υπάρχει λόγο, αλλά. Και επίση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κατανοώ. Και επίση, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η παρουσίαση από τον Υπουργό. Ατύπου συμβούλου, ο οποίος εκπροσωπεί συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων και υπάρχουν και θέματα έρευνας δικαστικής. Και ο Υπουργός ρητά δήλωσε στα πρακτικά ότι είναι σύμβουλός του, άτυπος μένα, αλλά σύμβουλός του, και ζήτησε να παρευρίσκεται και εντός συνεδρίασης. Ξεπερνώντας ζητήματα αυτά, και θα αναφερθώ στα άρθρα τα οποία αφορούν τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Για το άρθρο 7, πρέπει να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνησή μας εξηγίανε τον λογαριασμό των ΑΠΕ. Παρέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ένα έλλειμμα 800 εκατομμυρίων. Ο Υφυπουργός το γνωρίζει γιατί επιβλέπει από τις υπηρεσίες τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τι γίνεται στην Ελλάδα για τις ΑΠΕ. Εξορθολογίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο λογαριασμός. Είναι πλεονασματικός. Και αυτό που ζητώ πρώτα απ' όλα είναι μην τον ξανακάνετε ελληματικό, κύριε Υφυπουργέ. Και αυτό είναι ευθύνη πλέον γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση του κόμματος στο οποίο τώρα συμμετέχετε τον χρεοκόπησε. Όπως και τις ΑΠΕ. 8 μήνες και 9 και παραπάνω περιμέναν οι παραγωγοί να πληρωθούν. Είναι λοιπόν πλεονασματικός ο λογαριασμός και η δυνατότητα αξιοποίησής του είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που η δική μας πολιτική ήταν να το χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε την τιμή του ρεύματος. Αυτό που μαθαίνουμε και θα συζητήσουμε είναι ότι θα χρησιμοποιήσετε την όποια τροποποίηση στο ΕΤΜΕΑΡ για να αυξήσετε την τιμή του ρεύματος. Εις βάρος των πολιτών και εις βάρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων και όχι προς όφελος αυτών. Και μάλιστα φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να είναι και εις βάρος των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προς όφελος μόνο των ιδιωτών εναλλακτικών παρόχων που θα αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις σας για να αυξήσουν και αυτή την τιμή του ρεύματος ή να πάρουν πελάτες από τη ΔΕΗ. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα πολύ συγκεκριμένα, διότι εμείς πράγματι είχαμε προβεί σε μείωση των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ το προηγούμενο διάστημα. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνετε κι εσείς και να εξασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός αυτός θα είναι πλεονασματικός και δεν θα αυξηθεί ο χρόνος αναμονής των παραγωγών ΑΠΕ και ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική επιρροή στο λογαριασμό αυτόν από τη διακύμανση των δικαιωμάτων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γιατί ξέρετε ότι είναι κειμενόμενη τιμή και δεν είναι ασφαλής το απόθεμα το οποίο υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να γίνεται με πολιτικούς όρους ο καθορισμός του ΕΤΜΕΑΡ. Πρέπει να γίνει με βάση αντικειμενικές και ανεξάρτητες αρχές. Όμως εσείς το παίρνετε από την ανεξάρτητη αρχή και το πάτε σε απόφαση Υπουργού. Είναι ένα ερώτημα κατά πόσον αυτό είναι θεσμικά οργανωμένο και αντιστοιχεί στον εξυγχρονισμό που επαγγέλλεται τάχα της η κυβέρνηση αυτή, που για μένα είναι προσχηματικός και προϊόν πολιτικής εξαπάτησης. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι ο όρος που βάζουμε εμείς, χωρίς να αποδεχτούμε τη ρύθμιση αυτή, είναι ότι πρέπει να υπάρχει αποθεματικό και δεν πρέπει να υπάρχει καμία μείωση του κόστους για νοικοκυριά, πρέπει να υπάρχει μείωση του κόστους για νοικοκυριά και παραγωγούς, γιατί άλλο ακούμε και δυστυχώς τα πράγματα του 2020 θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι βλέπουμε και θα αυξήσετε κι άλλο το κόστος. Όσον αφορά την παράταση δασικών χαρτών και την παράταση αδειοδοτήσεων, τα άρθρα 8 και 9, θεωρούμε ότι είναι αρκετή η παράταση η οποία θα δοθεί. Όμως πρέπει να μας ανακοινώσει η κυβέρνηση τι πρωτοβουλίες θα ληφθούν για να αξιοποιηθεί η παράταση και να μην έχουμε νέες παρατάσεις. Τώρα που είναι οργανωμένο το θεσμικό πλαίσιο δασικών χαρτών, όπως και το νομικό πλαίσιο του Αιγιαλού και των υπόλοιπων ρυθμίσεων που απαιτούνται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πρέπει να μην ξαναέρθει η παράταση, μιας και παραδώσαμε εμείς όλα τα εργαλεία για την ορθή αδειοδότηση. Ας πάμε όμως στο άρθρο 13, δεν είναι εδώ ο Υφυπουργός, αλλά θεωρώ ότι το άρθρο 13 είναι προσβλητικό για τη διαδικασία της κυβέρνησης και της Βουλής. Τι εννοώ? Τα αντισταθμιστικά που δίνονται στους ΟΤΑ που φιλοξενούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση πιθανής υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή τη βελτίωση της ηθικής ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Μέχρι τώρα είχε διαπιστωθεί ότι πολλοί ΟΤΑ δεν χρησιμοποιούν τα αντισταθμιστικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Και η πολιτεία είχε παρέμβει, έχοντας την πολιτική ευθύνη που της αντιστοιχεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι τα αντισταθμιστικά θα χρησιμοποιούνται για να ωφελούνται οι πολίτες που φιλοξενούν οι δίμητες περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις.
Όμως, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω. Είπε ο Υφυπουργός προηγουμένως ότι κατά το δοκούν οι Δήμοι θα χρησιμοποιούν τα αντισταθμιστικά. Και η πολιτεία δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή, αποκάλυψε ότι έχουμε μία κυβέρνηση ανεύθυνη, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιοποίηση των αντισταθμιστικών και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι των πολιτών να τους προφυλάξει σε περιπτώσεις που η αυτοδιοίκηση δεν αξιοποιεί τους πόρους όσο οφείλει. Αυτό είναι απαράδεκτο εκ μέρους της κυβέρνησης. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη περιβαλλοντικής προστασίας των πολιτών που φιλοξενούν οι Δήμοι τους περιβαλλοντικές υποδομές απορριμμάτων. Είναι δυνατόν αυτό να ακούγεται από λόγια ανθρώπων που είναι στο Υπουργικό Συμβουλίο? Θεωρώ ότι είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε στην Ελληνική Βουλή ότι αφήνουμε τους Δήμους να κάνουν ό,τι θέλουν με τα αντισταθμιστικά, ενώ εμείς είχαμε πει στην Ελληνική Βουλή ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προφυλάξουμε τους πολίτες και τα αντισταθμιστικά να πηγαίνουν μόνο για περιβαλλοντικές υποδομές. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αναλαμβάνουμε πολιτική ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία κάνει μόνο προπαγάνδα. Δηλαδή, δίνουμε στους Δήμους κατά το δοκούν με προτεραιότητα. Ποιος ελέγχει την προτεραιότητα, κύριε Πρόεδρε? Κανείς. Καμία δικλίδα δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο για την προτεραιότητα της περιβαλλοντικής αξιοποίησης. Και αφήνουμε τους Δήμους, λοιπόν, να τα αξιοποιούν. Και ταυτόχρονα τι καταργεί? Δεν το είπε ούτε ο Υφυπουργός Αυτοενέργειας, που έχει συναρμοδιότητα στο Υπουργείο. Καταργεί ότι τα αντισταθμιστικά δίνονται με βάση τις εγκαταστάσεις και τα ζυγολόγια απορριμμάτων. Άρα, δίνονται όπως να είναι τα αντισταθμιστικά. Όχι με βάση την διαχείριση απορριμμάτων. Δεν θα είναι αναλογικά των ποσοτήτων απορριμμάτων που διαχειρίζεται η κάθε εγκατάσταση. Δεν θα είναι αναεγκατάσταση. Αφαιρείται από τον νόμο τον οποίο είχαμε ψηφίσει εμείς. Αφαιρείται η δυναμικότητα και αφαιρείται επιπλέον ότι αντισταθμιστικά μπορεί να πάρει και όμορο σωτά όταν η μονάδα είναι στα σύνορα, αν θέλετε, μεταξύ των γεωγραφικών ορίων ή πολύ κοντά σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, που εκπροσωπείτε Δήμους της Αττικής που θα φιλοξενήσουν εγκαταστάσεις, ο όμορος ΟΤΑ δεν θα παίρνει αντισταθμιστικά? Συμφωνείτε εσείς με αυτή τη ρύθμιση? Θεωρώ πως όχι. Πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Αφαιρεί διατάξεις ωφέλιμες για την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Δηλαδή, αντισταθμιστικά χωρίς να πηγαίνουν για περιβαλλοντική υποδομή, αντισταθμιστικά χωρίς να λαμβάνουν την ομορότητα των ΟΤΑ. Είναι απαράδεκτο. Όσον αφορά το τελευταίο για τους ΦΟΤΣΑ, και ολοκληρώνω, θεωρώ ότι η ρύθμιση για τους ΦΟΤΣΑ που δεν αναλύθηκε και θεωρώ υποκριτικά από τον κύριο Υφυπουργό, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναλύθηκε, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, είναι ασαφής. Έχει πολλά νομικά κενά και θα έχει πρόβλημα εφαρμοσιμότητας. Έχω ένα ερώτημα. Ποιους εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση? Η ρύθμιση αυτή καταργεί διαπιστωτικές πράξεις συντονιστών. Δηλαδή, να σας πω τι σημαίνει αυτό. Στην περιοχή της Κρήτης, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης έχει προβεί σε διαπιστωτική πράξη, η οποία έλαβε υπόψη την έκφραση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που με βάση τον νόμο των δικών ως 45-55 έπρεπε να εκφράζει το 80% των πολιτών. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να εισηγηθεί την κατάργηση μιας διαπιστωτικής πράξης που εκφράζει δήμους που εκπροσωπούν το 80% των πολιτών κατελάχιστον. Αυτό είναι πράξη δημοκρατίας? Να καταργείται εκ των υστέρων μια διαπιστωτική πράξη που η αυτοδιοίκηση έχει εισηγηθεί με πλειοψηφία 80% των πολιτών? Θεωρώ ότι είναι κορυφαίο ζήτημα αν καταργούνται διαπιστωτικές πράξεις τέτοιου είδους. Δεύτερον θέμα. Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση? Διότι λέει ότι εφαρμόζεται στην περίπτωση των 3 ΦΟΤΣΑ. Και αν σε μια περιοχή έχουμε 5 ΦΟΤΣΑ, εφαρμόζεται ή όχι? Και ποιος κρίνει αν κάθε ΦΟΤΣΑ ικανοποιεί τα κριτήρια του νόμου? Διότι επιτρέψτε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει τέτοια ασάφεια η ρύθμιση αυτή του άρθρου 13 στο δεύτερο σκέλος, που δεν λέει ποιος κρίνει ότι οι ΦΟΤΣΑ ικανοποιούν τα κριτήρια του 45-55. Δηλαδή, θα έρχεται ένας φορέας διαχείρισης των οβλήτων και από μόνος του θα αυτοεγκρίνεται? Δεν υπάρχει καμία ελεγκτική αρχή και καμία διαδικασία ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή του νόμου. Άρα, υπάρχει και ένα μεγάλο κενό στην εφαρμογή του. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Στην περιοχή της Ηπείρου, η κυβέρνηση, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, επέρεται ότι με την εγκατάσταση του ΣΔΙΤ, τη μία για όλη την Ήπειρο, θα λύσουμε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Αλλά στην Ήπειρο, αν εφαρμοστεί η διάταξη που έχετε, θα έχουμε 3 ΦΟΤΣΑ. Δηλαδή, θα έχουμε μια καλή εγκατάσταση με 3 φορείς να διοικούν? Τι διοικητική αποτελεσματικότητα θα είναι αυτή? Θα είναι το απόλυτο διοικητικό κενό και η μέγιστη μη συνεννόηση των ΟΤΑ. Ένα τεράστιο πρόβλημα λειτουργικό, διαχειριστικό και περιβαλλοντικό. Θεωρώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει σοβαρότατο πρόβλημα ρύθμιση στο ΦΟΤΣΑ. Αναρωτιέμαι τι υποκρύπτει,
πέρα από το ότι τα αντισταθμιστικά θα τα διαχειρίζονται κατά το δουκούν δικομοτικές αρχές χωρίς την παρέμβαση του νομοθέτη, δηλαδή η πολιτεία θα αφήσει ελεύθερη. Ωραία, και αν θέλετε, απροστάτευτη την τοπική κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, τι ακριβώς κάνουν με τους ΦΟΤΣΑ, που καταργούν αρχές αυτοδιοικητικές, υποβαθμίζοντας τη διατύπωση γνώμης από δημοτικά συμβούλια σε μεγάλες πλειοψηφίες και χωρίς να είναι εφαρμόσιμη. Επισημαίνω, θα επανέλθω στην Ολομέλεια, σοβαρά νομικά κενά στην εφαρμογή του άρθρου 13 και ύποπτη συζήτηση πίσω από τις διαδικασίες της Βουλής που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.